Στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου κατέληξαν Κομισιόν και Καναδάς μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2015, αφού πρώτα επικυρωθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό επίπεδο στον Καναδά. Σίγουρα από τη δική μας πλευρά προσδοκούμε να τεθούν κάποια στάνταρ και για άλλες διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά αναμένεται να αυξήσει το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών κατά 20 με 25%. Το 98% των δασμών και από τις δύο πλευρές θα αρθούν άμεσα με την εφαρμογή της συμφωνίας, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Στίβεν Χάρπερ. Σημαντική νίκη, ωστόσο, πέτυχε και η Ελλάδα, κατοχυρώνοντας ότι ο Καναδάς δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί τον όρο ΦΕΤΑ σε τυριά αυτού του τύπου, όπως προέβλεπε το αρχικό κείμενο. Το θέμα είχε θέσει η Ελληνίδα Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη πριν από λίγες εβδομάδες και πλέον επιτρέπονται μόνο διατυπώσεις όπως τύπου φέτας, ενώ επιβάλλεται ευδιάκριτη αναφορά στη γεωγραφική θέση προέλευσης. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά θεωρείται ενδεικτική και για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον και αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα πώς οι κυβερνήσεις παγκοσμίως ευνοούν τις διμερείς συμφωνίες στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Αυτό δείχνει την απεσιοδοξία που περικλεί όλες τις πιθανότητες επίτευξης μιας παγκόσμιας συμφωνίας μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου οι συζητήσεις πάγωσαν εδώ και καιρό.